κύριε Γρηγόρη. Έλα ρε Αυγολέ μωρέ, πού είσαι ρε ηγέτη. Και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα να έχεις. Είδες που βεβαιώθηκα ότι δεν είχε καμία δουλειά ο Παπαδόπουλος με την προδοσία της Σύμπρου. Γιατί ο Παπαδόπουλος δεν είχαν κατοίκο περιορισμό Ιωαννίδης. Γιατί ο Παπαδόπουλος αυτό ήθελε. Δεν ήθελε ούτε την δικοδόμηση ούτε την προδοσία της Σύμπρου. Γι' αυτό τον βγάλανε από τη μέση. Όταν έγινε το δικαστήριο, πήγε κάτι να πει για την Κύπρο και του λέει τότε εισαγγελέα, δεν δικάζεσαι για αυτό κύριε Παπαδόπουλε. Δεν σου γίνει την περιέργεια ότι όλοι αυτοί που προδούσαν την Κύπρο φύγανε με τη μέση με δόξες. Αραμπάκης, Πλατικού, Μονάνος, του Στρατού, Παπα-Νικολάου, σε αεροπορίας, από ένα χρόνο πήγανε με τη μέση και δόξες. Αυτοί που δεν πήγαν ούτε τα αεροπλάνα, ούτε το ναυτικό, ούτε το στρατό στην Κύπρο. Και πήγαν να με δείχναν από η επιστράτευση, δεν βρήκαν όπλα, ότι βρήκανε παραμύθια φούρναρες. Αυτοί και ποιος όρισε τον Καραμαζή, ο συγχωρεμένος να πούμε ο Φέδο Κυζίκης, ο μεγαλύτερος φωτικός, τον Πιλαράκη της Ιωαννίδη. Και αυτός με τη μέση και δόξες. Είναι έτσι δεν είναι. Έτσι την ταιριάσανε και το μεγάλο έμεινο μεταξύ. Που με τη μεγάλη κουβέντα. Αλλός ελαγκέρ. Έχουμε πόλεμο γιατί τότε μιλάγανε γαλλικά όλοι οι διπλωμάτες. Και αυτό να τον εφάγανε. Δεν αφήσανε κανένα που αγάπαγε την Ελλάδα. Και το τοποθέτησε και αυτό να τον εφάγανε γιατί αγάπαγε την Ελλάδα. Και παραποιούνε την ιστορία. Βγήκε χθες ο καταχθόνιος αυτός ο ράπερ και μας είπε ότι ο Βενουγιώτης απελευθέρωσε λέει την Ελλάδα. Ποιος αυτοί που δεν θέλαν να μπουν στον πόλεμο. Αυτοί ξαναγράψαν την ιστορία όπως θέλαν αυτοί. Χουτικός ο Βαδόπουλος. Για δεν δικάστηκε ποτέ για την Κύπρο. Κανένας δεν μου κύριζε και την περιέργεια. Για δεν ανοίγουμε το φάγελο της Κύπρου στην Ελλάδα εδώ τη μαγιά τους. Στην Κύπρο άνοιξε. Και ο Σαφιόν που κλείσει τα μάτια του είναι Μακάριος και Καραμαλής προδώσανε την Κύπρο. Και τα μέσα μαζικής εξαπάτης του αμέσως το καλύψανε και δεν ακούστηκε τίποτα. Αυτά είχα να πω τιμή και δόξα στον Ιωάννη Μεταξά και τον Γεώργιο Παδόπουλο. Περίμενε. Τελικά τι πιστεύεις ότι θα γίνει τώρα όμως, θα δώσουν τα νησιά ή δεν θα τα δώσουνε? Αυτό είναι σίγουρο, ρε Γρηγόρη. Αυτό είναι σίγουρο, αυτό δεν ήθελα μεταξά. Γιατί λέει, αν θα μπούμε στον πόλεμο εναντίον υπέρ του άξονα, τότε να πούμε θα τηλεφωνηθεί η Ελλάδα. Το ένα σκέλε το κόψει οι Ιταλοί, το άλλο οι Βούλγαροι και το άλλο δικαιωματικά οι ίδιοι άκρη. Ή ο Μητυλίνη και Κρήτη για να ελέγχουν τα νησιά του Σουέζ. Γι' αυτό το είπε δημοσιογράφος. Έτσι μέσα και τότε πιστευτικά. Αλλά δεν έχει διαβάσει κανένα ούτε με ρολόγιο του Μεταξά, ούτε τα απομνημονήματα του κράτη. Που είδα λέει αυτό σε πάνω με χαίροντα και τράβει για τη δουλειά που κάνω. Και μου λέει μέσα λέει από τα γυαλιά του με ένα δάκρυ. Και αφήνα τον κύριε. Αλλό σε λαγκία έχουμε πόλεμο. Όταν του ζήτησα λέει να μου δώσει τρεις πόλεις και πέντε λιμάνια. Αφήνα τον κύριε. Αυτός ήταν ο Ιωάννη Μεταξάς, ο δικτάτορας, ο προδότης που το λένε όλοι. Και είναι εθνάρχης ο Καραμαλής που δεν πήγε όχι μόνο στον πόλεμο, η μόνη δουλειά ήταν από Μεγάλη Βρετάνια, Σύνταγμα Βουλή, μέχρι ο Τσαρούχης πήγε στην πρώτη γραμμή. Καραμαλάκος δεν πήγε πουθενά. Όλοι αυτοί δεν πήγανε πουθενά, Γρηγόρη. Αυτοί μας κυβερνήσανε, οι εθνάρχες. Καραμαλή και Μεταξάς, γιατί του είπε τότε Μεταξάς, να αναλάβω εγώ του το στράτημα του Βενιζέλου, θα με αποβιβάσει τον πόντο. Και όχι στην Κρυμαία εναντίον των Ρώσων, δεν έχουμε καμιά δουλειά με την Κρυμαία. Και έτσι έκανε στρατηγό τον πλαστήρα. Και Μεταξάς έμεινε στο περιθώριο. Και στο Μεταξά παραδόθηκε η Θεσσαλονίκη για τους Βούλγαρους, που κάναν τα έσχη στο δοξάτο της δράμας. Αυτοί οι Αμοβούλγαροι. Και όταν πήγανε το 43 από την Ελλάδα, με τη μέση και δόξες πήρε το ΕΑΜ Ελλάδα του διώξη. Υπάρχουν φωτογραφίες με κάρα που είχαν κλέψει από τους Έλληνες, τις σφαγές που κάνανε. Ξαναγεμίσει όλα τα κάρα και φεύγανε με τη μέση και δόξες. Αυτά δεν τα λένε όμως.
για να συμφέρει η αδέρφια μας. Όταν είχε καταλάβει την πόλη Ήπειρο, ο Ζέρβας από πίσω Βελουγιώτη να το πολεμήσει. Οι Αλβανοί και είναι αδέρφια μας, είναι κομμουνιστές. Μα η πόλη Ήπειρο είναι τα δικιά μας, ρε Γρηγόρη. Όχι, είναι των κομμουνιστών. Είναι των αδερφών μας. Ό,τι τραβάει η Ελλάδα από αυτούς θα έχει τραβήξει. Αν δεν είχε γίνει ο φίλος τότε Γρηγόρη με τον παραγωγή του όλοι αυτοί. Κάτι γιατί πουλάγανε εγώ, γιατί κάρο μου. Που πουλάγανε να πούμε. Και να ήταν και ένα σπίτι και μετά να βγήκανε στο βουνό για να γλιτώσουν το εκτελεστικό απόσταμα. Αυτοί οι γη αυτών όνομας κυβερνήσανε. Παρμπάρμα, γιο Σιμίτη, γιο Σουγκόκαλη. Τι ήταν αυτοί όλοι, παιδιά των συμμοριτών. Αφήγει μέσα στην Ελλάδα, αφήσω να γράψω την ιστορία. Αλλά ένα όμως που ένας βάζος ο Γαγκουλίδης έγραψε το εξής καταπληκτικό. Σύντροφοι, ευτυχώς που δεν κερδίσουμε εμείς τον πόλεμο. Άντου τα λέω. Περίμενε, μη πας να χαιρετήσεις κατευθείαν. Για τον Βελουχιώτη θέλω να ακούσω την άποψή σου. Τι ήταν τελικά ο Βελουχιώτης, βοήθησε πουθενά, δεν βοήθησε. Ο Βελιχιώτης ήταν πια ψυχολόγο, ρε Γρηγόρη. Αν θα δεις τον λόγο της Ισλαμία, δεν είπε ποτέ για καπαγάπα ο άνθρωπος. Λες και όλο τον λόγο που μίλησε στην Ισλαμία, υπάρχουν κασέτες. Αν μια φορά είπε για καπαγάπα. Το Βελιχιώτη ήδη το προδώσανε. Όμως δώσανε και τον Ζαχαριάδη. Και τον Ζαχαριάδη ήταν ο πρώτος που ήθελε να γίνει ο πόλεμος. Του πεντούρισε του μεταξά. Και μετά να ξανάγκασε το κόμμα να κάνει δύο διαψεύσεις. Δεν το συγχωρήσανε ποτέ. Και για αυτό τον εστίνανε και τον στήνανε και αυτοκτόνησε. Και εδώ με τον Γιώργο Ζαχαριάδη θα τον πείσανε μεν. Αλλά στο κόμμα είναι και οι δύο διαγράμμινοι ακόμα μέχρι σήμερα. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά, Γρηγόρη. Γιατί δεν τις έχουν διαγραμμένες ακόμα, τις αποκαταστήσανε. Μόλις είδαν τον τύπο ότι έμεσα στο Μελουχιώτη, τότε το 2008 θα αποκαταστήσανε τον Άρη τον Μελουχιώτη. Για να τους είχαν αποκαταστήσει πιο νωρίς. Αλλά όχι στο κόμμα όμως, είναι διαγραμμένοι από το κόμμα και οι δύο, να το ξέρεις αυτό. Στο κόμμα όχι. Στη συνείδηση του κόσμου, παραμύθια πουλάρες. Και με το Γιαννόπουλο και σου λέει αγαπάτε. Την αντίσταση, απόδειξη. Πήραν όλοι να πούμε συντάξεις που δεν δικαιούτανε. Και αφήσανε τους πόδες χωρίς συντάξεις. Τα δώσανε όλα σαν τους. Θυμάμαι στον Αφρικό, όταν ήμουν, μας έλεγε εδώ το συγχωρεμένο βασιλικό που γράφει. Ερχόταν ένας με δυο μαρτύρες ότι πολέμησε τον τάδε του Εαμελάς. Και βλέπω έναν 82 χρόνων τότε, το 81. Και λέω να δω, εσύ πρέπει να ήσουν το 40, 62 χρόνων και το πόδι. Πρέπει να ήσουν να μην 3 χρονών, πότε πολέμησες. Να λέει μου βάζα, λέει το γράμμα, λέει μέσα στο λιμάκι μου, σαν παιδί, για να περνάγα να πει να διώξει. Ακούς πως πήγαν όλοι αυτοί οι απατέρωνες συντάξεις. Όλοι αυτοί. Και μιλάνε για ένα Παπαδόπουλο και μετά ξα. Τι ντροπή θεέ μου. Αν του τα λέει. Γεια σου ρε Αυγολέμονες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.